Μία ακόμη μεγάλη αποκλειστικότητα του Σταρ. Η Lady Gaga στη Σαντορίνη. Η διάσημη τραγουδίστρια, το νούμερο 1 της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η Lady Gaga, μιλάει στο Σταρ ελληνικά. You're going to the islands? Ναι. Ναι. You say ναι. Ναι, ναι. You are half Greek. I know Italian. Italian. So, have a nice flight. Have a good vacation. You... Καλά. You know any other Greek words? Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Lady Gaga. Η εκκεντρική τραγουδίστρια βγήκε από το πίσω μέρος του ξενοδοχείου που διέμενε Σαντορίνη. Αν και είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση παραπλάνησης για να μην την εντοπίσουμε. Hello, welcome to Greece. You are so great. You are so wonderful. This is a present from me. My name is Nick, Nick, Nick. And I want you to remember me. Thank you. You like the spend your time here in Santorini? Yes, thank you. Η Lady Gaga δεν αποχωρίστηκε το ιδιαίτερο και κεντρικό της δύσιμο. Δύσιμο καλύτερα. Με μαύρο εσόρουχο και ένα ανοιχτό φόρεμα που ευτυχώς δεν έκρυβε το καλλίγραμμο σώμα της μικροσκοπικής τραγουδίστριας, χρυσή ζώνη και τα παπούτσια υπερπαραγωγή, έκανε την εμφάνισή της μπροστά μας. Πώς όμως φτάσαμε μέχρι εκεί? Στην Κρήτη τη σκέπασαν 4-5 άτομα μόνο και μόνο για να μην τη δούμε. Την κάλαμε. Η Σαντορίνη, την κάναμε την ώρα που έκανε βροχοθεραπεία. Πώς θα ξεφύγει λοιπόν η Lady Gaga από το Σταρ? Μόνο με έναν τρόπο. You are the most difficult assignment I have with a celebrity here in Greece. Το προηγούμενο βράδυ κατάφερε να μας ξεφύγει, μπαίνοντας γρήγορα στο βαν που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις της. Hi! Lady Gaga! Hi, how are you? Lady Gaga! Αλλά τελικά δεν ξέφυγε. Η Lady Gaga ανέβηκε στο ελικόπτερο και πριν μπει, είπαμε να περάσουμε μια audition, μπας και μας πάρει μαζί της. Don't call my name, don't call my name. Huh? Thank you very much. Η Lady Gaga φόρησε την κάσκα επικοινωνίας και ήταν έτοιμη για την απογείωση. Σίγουρα δεν θα ξεχάσει τη διαμονή της Σαντορίνη. Don't call my name. Δεν θα το λέει το όνομά μου στα σίγουρα, έτσι. Θα ακούει τσίλι και θα τρέχει τώρα. Όσο εντυπωσιακή είναι από τότε που έγινε παγκοσμίως γνωστή, τόσο εντυπωσιακή ήταν και η αναχώρησή της. Τρεις μέρες βρήκε τον πελάτη. Δεν έπρεπε κάτι να κάνει να μας εκδικηθεί? Κάτω από ποιες συνθήκες κάνουμε τη δουλειά μας? Lady Gaga! Αυτή είναι η εκδίκηση της Gaga! Αυτή είναι η εκδίκηση της Gaga! Χάλια γίναμε!